το κύπελλο. Καλύτερο. Αυτό το τάξη. Σήμερα, Γιάννη, έχουμε τον τελικό των τελικών. Σικάριος εναντίον Sailors, οι δύο καλύτερες ομολογουμένες ομάδες του τουρνουά, αναμετρώνται σήμερα στον τελικό κυπέλλου. Πες μας λιγάκι την άποψή σου και για τις δύο ομάδες. Ακριβώς, Στεφάνε, αναμετρώνται οι δύο ομάδες, οι Men Sicarios που κατακτήσαν το πρωτάθλημα θέση 4-on-4, καθώς και οι Sailors που κατακτήσαν τη Rising League. Είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, ίσως οι καλύτερες του τουρνουά. Οι Sailors από την πλευρά τους έχουν πολύ καλό τρίποντο και κριτικότητα στο παιχνίδι τους, ενώ οι Sicarios έχουν σταθερότητα και ωριμότητα, καθώς και έχουν δύναμη μέσα στη ρακέτα. Θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μάτς, θα είναι ένα ντέρμπι, ένα μάτς που θα θέλαμε να δούμε. Θεωρώ ότι θα κερδίσει όποιος είναι στη μέρα του. Θα σου ζητήσω όμως προγνωστικά, δεν θα ξεφύγεις έτσι. Γιατί τις έχεις δει και τις δύο τις ομάδες και με τα καλά τους και με τα αρνητικά τους όλη αυτή την πορεία. Η αλήθεια είναι ότι τις ξέρω πάρα πολύ καλά τις δύο ομάδες. Δεν θα μπορούσα να δώσω το τίτλο του φαβορί, έστω και 51-49 σε μία από τις δύο. Ναι. Ίσως η Sicarios, βγάζοντας την οριμότητά τους, αν το μάτς πάει πόντο-πόντο, έχουν ένα κλικ παραπάνω. Όμως, αν το μάτς πάει στην γρηγοράδα και στην εκρηκτικότητα, τότε οι Sailors μπορούν να πάρουν το κύπελλο. Όλα είναι ανοιχτά. Ωραία. Θα τα πούμε μετά στο τέλος του αγώνα. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Αλέξανδρε, η ομάδα σου όχι μόνο κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα στη Rising League, αλλά να είναι και αυτή τη στιγμή στο τελικό του κυπέλλου. Αντιμετωπίζεται όμως μια από τις καλύτερη ομάδα βασικά, γιατί και αυτή πήρε πρωτάθλημα. Πώς το βλέπεις το μάτς σήμερα? Παίζουν οι δύο πρωταθλητές σήμερα διαφορετικών κατηγοριών. Δεν πάει να είναι πρωταθλητές όμως. Ας γίνει ένα καλό μάτς και ας κερδίσει αυτός που αξίζει περισσότερο και είναι καλύτερος. Εσείς που ποντάρετε σήμερα, σε ποιο στοιχείο σας? Στο ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από αυτούς. Μάλιστα, φοβάστε κάτι από, τους Sicarios? Δεν είναι αλαζονία αυτό που θα πω, αλλά δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο. Έχουμε αυτοπεποίθηση στις δικές μας ικανότητες. Οι Sicarios πάνε για τον double σήμερα? Ξεκάθαρα, φτάσαμε μέχρι εδώ, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Να κάνουμε τον double και να κάνουμε καλό καλοκαίρι. Ωραία, να σου πω, η ομάδα που αντιμετωπίζετε σήμερα έχει εκρηκτικότητα, έχει και τρίποντο. Είναι τα στοιχεία αυτά που φοβάστε? Εννοείται, τα παιδιά είναι πάρα πολύ γρήγοροι, πολύ καλοί σουτέρ. Θα υπερβάλλουμε αυτόν για να μπορέσουμε να πάρουμε το μάτς. Thank you.
Για την ομάδα των Σικάριος του χρόνου δεν θα πρέπει να πανηγυρίζετε ξανά το τάμπο. Εντάξει, δικαιωνόμαστε. Μια προσπάθεια που κάναμε όλη τη χρονιά. Μακάρι να είμαστε στην ίδια θέση και την επόμενη σεζόν. Θα δούμε. Κώστα, πώς το είδες το παιχνίδι σήμερα? Ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό. Δύο ομάδες οι οποίες σχεδόν εισάξεις, μπορώ να πω. Ήταν πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι την αρχή του παιχνιδιού. Τα παιδιά ήταν πιο δυνατά. Μπορεί να παίζανε πιο σκληρά από εμάς, ίσως και αντιαθλητικά. Εμείς πήγαμε σε χαμηλό τέμπο του παιχνιδιού. Δεν πάραμε πολύ σπότς όπως συνηθίζουμε. Βάλαμε 40 κάτι. Στο τέλος παρασυρθήκαμε και εμείς στον τρόπο παιχνιδιού των παιδιών. Κάναμε διαθλητικά φάουλ. Κάνανε και αυτοί. Έγινε χάλα σκόνη παιχνιδιού στο τέλος. Και έντεσαν αυτοί θεωρητικά καλύτερα. Θεωρητικά.
Νομίζω ότι δίνεται έτσι ένα ραντεβού για του χρόνου. Δεν ξέρω. Είμαστε εδώ και βλέπουμε. Την υγειά μας να έχουμε. Ωραία. Ήταν ένα μάτς από την αρχή μέχρι το τέλος με νεύρα, με ένταση, με πάθος. Στο τέλος όμως κέρδισαν οι Σικάριος. Τι ήρθες να μας πεις για το μάτς αυτό? Ήταν αναμενόμενο ότι θα γίνει τέτοιος αγώνας, διότι αυτές οι δύο ομάδες είναι ίσως οι καλύτερες του πρωταθλήματος. Και ο αγώνας ήταν πραγματικά διαφήμιση και για το πρωτάθλημά μας. Υπήρχαν νεύρα, όπως ήταν σε όλα τα μεγάλα μάτς. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Μια ομάδα κερδίζει, μια ομάδα χάνει. Δεν μπορούμε να πούμε κέρδισε ο καλύτερος ή ο χειρότερος. Στις λεπτομέρειες και στο τέλος, όποιος είχε πιο κράτησε την ψυχραιμία του, κατάφερε τελικά να κερδίσει. Τι έγινε εκεί πέρα, με το ένας χαμός έγινε και κάποια στιγμή στη διάρκεια του μάτς, τι έγινε εκεί? Εντάξει, υπήρχαν κάποιοι που είναι πιο θερμόαιμοι, προσπαθήσαμε να τους ηρεμήσουμε, δώσαμε τις αντίστοιχες, τις ανάλογες τεχνικές ποινές. Πιστεύω ότι η διαιτησία ήταν 50-50. Εντάξει. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες πάντως, γιατί πραγματικά και οι δύο το άξιζαν. Λοιπόν, μετά από ένα πάρα πολύ μεγάλο μάτς και συγκλονιστικό, οι Σικάριοι σταθήκαν κυπελούχοι του Θεσφόρο 4. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι για την εξέλιξη αυτή που είχε το πρωτάθλημά μας και το κύπελο που διοργανώσαμε. Και θεωρώ ότι την επόμενη χρονιά θα είμαστε ακόμα καλύτεροι και έτοιμοι για μεγάλα πράγματα.